Η οδηγός του αυτοκινήτου δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που τη συνέβη όταν ανυποψίαστη προσπάθησε να στρίψει από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου την οδό Φαϊτάκη στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Οδηγούσα, αμέριμνη. Και εκεί που οδηγούσα βρέθηκα στο κενό, αιωρούμενη. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι έχει συμβεί. Βγήκα έξω και είδα αυτό που βλέπετε κι εσείς. Η άσφαλτος κατάπιε τη ρόδα του αυτοκινήτου της που έμεινε αιωρούμενο κατά μεσής του δρόμου. Η τρύπα είχε ανοίξει από την περασμένη Δευτέρα κατά τη σφοδρή βροχόπτωση, με εργαζόμενους στην περιοχή να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές. Δευτέρα το βράδυ υποχώρησε η άσφαλτος λόγω βροχόπτωσης. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, μας παρέπεψε στη δημοτική αστυνομία. Ήρθαν τα παιδιά της δημοτικής αστυνομίας, απόκτησαν το κενό αυτό με κόνους και με κάποιο χοντρό αντικείμενο μέσα στην τρύπα. Εκεί πέρα ήταν ένας αγωγός αποχέτευσης, ο οποίος πράγματι με τα πολλά νερά είχε από κάτω κουφώσει, που λέμε, και δημιούργησε αυτή η τρύπα. Εμείς το μάθαμε σήμερα το μεσημέρι. Δεν μας ειδοποιήσει κανείς για την τρύπα αυτή από πρόξες που είχε γίνει. Γιατί πράγματι μάθαμε ότι αυτή η ιστορία είναι 2 μέρες. Εμείς δεν το είχαμε. Δεν είχαμε ειδοποιηθεί. Είχαμε και τα προβλήματα γενικά, ξέρεις, που τρέχαμε για πόδια που είχε λόγω της κατάστασης. Ειδοποιήσαμε τον εργολάβο. Ο εργολάβος πήγε άμεσα να αποκαταστήσει την τρύπα αυτή, γιατί ήταν η δική του ευθύνη ήταν. Μετά από πολλές ώρες και από πολλές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με το Δήμο, με την Τροχέα και με τα συναφή, εμφανίστηκαν από το έργο, δηλώνοντάς μας ότι τα αναλαμβάνουν όλα γιατί έχουν την ευθύνη. Με την απομάκρυνση του οχήματος αποκαλύφθηκε το βάθος του ανοίγματος, μέσα στο οποίο βρέθηκαν και εικόνες που είχαν τοποθετηθεί από τη δημοτική αστυνομία. Αν τα πήρε η βροχή και τα έριξε μέσα στην τρύπα, το τι έγινε, αν κάποιος άλλος τα έριξε μέσα στην τρύπα, δεν ξέρουμε. Δεν θέλω να σκεφτώ πραγματικά τι θα συνέβαινε αν έπεφτε ένας πεζός μέσα, ένα παιδί, ένα μηχανάκι. Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα παραπάνω.